Επανάσταση, πάλι για τη δημοκρατία σήμερα. Κάνουμε αυτό το μονοήμερο μέσα σε συνθήκες οικονομικής και πολιτικής κρίσης που όλο και οξύνονται, αλλά και συνθήκες αντίστασης. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και τα σκάνδαλα των υποκλοπών. Έχουμε ζήσει όλες τις επιθέσεις από τη μεριά της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις δημοκρατικές ελευθερίες και στο συνδικαλισμό, αλλά και όλη την απάντηση που έχει δώσει το εργατικό κίνημα απέναντι σε όλα αυτά, γιατί πάλι για τη δημοκρατία είναι εργατική υπόθεση. Να σας παρουσιάσω τους ομιλητές με τη σειρά που θα μιλήσουν στην πρώτη συζήτηση για σήμερα, που έχει τίτλο «Πολιτική κρίση, κρίση συστημική». Πρώτος ομιλητής για σήμερα είναι ο Άλεξ Καλλίνικος, πανεπιστημιακός, ηγετικός τέλεχος του SWP. Θα μεταφράσει ο Γιάννης Χαρατσής και στη συνέχεια του μεταφράζει η Μαρίνα Διονυσίου. Επόμενος ομιλητής ο Νίκος Θεοχαράκης, πανεπιστημιακός, καθηγητής πολιτικής οικονομίας. Και ο Πάνος Γκαρδάνας, διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης. Εγώ είμαι η Ζανέτα Λυσικάτου, γιατρός από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗ και θα συντονίσω αυτή τη συζήτηση. Όσοι όλοι μιλάμε, οι ομιλητές, μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Θα κυκλοφορούν σύντροφοι και συντρόφοι σας με χαρτάκια. Να σας πω, αν θέλετε να προετοιμαστείτε από τώρα, θα είναι περίπου στα 4 λεπτά. Να θυμίσω να βάλετε τα κινητά στο αθόρυβο. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε αυτή την αίθουσα. Και να δώσω το λόγο στον Άλεξ για να ξεκινήσει. Hello, comrades. It's very nice to be back in Athens after a long separation and to see you all in person and not just on screens. Γεια σας, σύντροφοι. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση που ξανάρχομαι στην Αθήνα και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από αυτό το μακρύ χωρισμό μπορώ και σας βλέπω και από κοντά και όχι μόνο από τις οθόνες. And I want first of all to offer my solidarity to you and indeed all the activists of the Greek left as they struggle against the repression being imposed by the Mitsotakis government. Και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου σε εσάς, όπως και σε όλους τους αθλητές της αριστεράς, οι οποίοι μάχονται κατά της καταπίεσης που έχει επιφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. I don't know if it's any comfort to you, but you're not alone. There's a general trend towards greater and greater repression in the so-called liberal democracies at the present time. And I want to give you some examples. Δεν είμαι βέβαια να σας καθησυχάσει αυτό που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να νιώθετε μόνοι, γιατί αυτή η τάση καταπίεσης, όλο και μεγαλύτερης καταπίεσης, αποτελεί μια γενική τάση των ελεύθερων δημοκρατιών και θα δώσουμε και παράδειγμα για αυτό. So in Britain we have the new Police and Crime Act that was passed explicitly to target protesters. Black Lives Matter protesters, the Conservative government was very angry when they threw the statue of a slave owner into the sea in Bristol, but also ecological protesters, climate protesters, who are very active in Bristol present time. Πέρασε ένας νόμος για τυπικό αδίκημα κατά των αστυνομικών που απευθύνεται και αφορά μόνο τους διαδηλωτές. Η αστυνομία επέδειξε και το κράτος γενικότερα επέδειξε ιδιαίτερη αγριότητα στους διαδηλωτές που είχαν διαδηλώσει για το Black Lives Matter υπέρ των ελευθεριών και της ισότητας των μαύρων, ιδιαίτερα όταν εκείνοι έριξαν το άγαλμα ενός δουλεύωρου στο Βρίστο. Αλλά το ίδιο σημαίνει ακριβώς και με διαδηλώσεις οικολόγων, περιβαλλοντικών οργανώσεων κτλ. And they immediately started using it. So when Queen Elizabeth died, people protested because Charles III
was proclaimed king straight away, people said, how come he's the head of state? No one asked me. I didn't get a chance to vote for him. They got arrested under this law. So they're serious about using this law. Και φαίνεται ότι έχουν πάρει αυτό το εργαλείο πάρα πολύ σοβαρά από την αυτή η κοινοθεσία, διότι αμέσως μετά από όταν πέθανε η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο Κάρολος ο Τρίτος, υποτίθεται ότι ήταν αμέσως βασιλιάς και συνεχώς αρχηγός του κράτου, πάρα πολλοί κόσμοι διαδήλωνε λέγοντας ότι ποιος τον έβαλε αρχηγό του κράτου. Σε όποια αντίληψη, κανένας δεν εκφράστηκε υπέρ αυτή το θέμα. And if we look in France, Emmanuel Macron is supposed to be the great defender of liberal democracy against the far right and so on. But he encouraged the riot police to brutalize the demonstrations by the yellow vests demonstrations, causing serious harm to many people. And his ministers have had a concerted campaign against what they call Islamo-leftism. Which is to do with imposing a certain colonialist French identity upon French herself. Αλλά και στην Γαλλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο υποτιθέμενος υπέρματος της φιλελεύθερης δημοκρατίας κατά της άκρας της δεξιάς κτλ., έστειλε τα γαλλικά ΣΕΡΕΣ, τα γαλλικά ΜΑΡΚ δηλαδή, να εκτεθούν με ιδιαίτερη αλλοιότητα πάρα πολλές φορές κατά των κίτρινων γυλαίκων, με πολλές φορές ιδιαίτερα τραγικά αποτελέσματα για τους διαδηλωτές. Επίσης, αναπτύσσεται μια ολόκληρη θεωρία περί της Ισλαμοαριστεράς, η οποία πηγάζει από το αρχαιακό παρελθόν και δοξασίες της Γαλλίας. And I could give other examples, but it's clear that what we're seeing is what one French Marxist called Hugo Paletta has called the authoritarian hardening of the liberal capitalist state. Θα μπορούσα να δώσω πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά εντάσσονται σε αυτό το οποίο αποκαλεί ο Ιγκο Παλέτα, ένας Γάλλος μαρξιστής, την σκλήρυνση της κράτους. Why is this happening then? Why do we see this general trend towards greater greater repression? The answer is because capitalism is facing a profound, multi-dimensional crisis of the entire system. And I want to talk about some of the different dimensions of that crisis. Γιατί σημαίνει αυτό? Απλούστατα γιατί αυτή η αυτοκριτική σκλήρυνση και η καταπίεση, η αλλοιότητα η οποία απορρέει, αποτελούν την απάντηση των κυβερνήσεων αυτών στην πολλαπλή κρίση, στην κρίση πολλαπλών στρωμάτων του συστήματος. I've written a book about this, which will appear next year, called The New Age of Catastrophe, comparing the present period to the era between 1914 and 1945, the era of the World Wars, the Holocaust, the Great Depression. Sorry, this isn't a very cheerful subject. Εγώ γράψα ένα βιβλίο γι' αυτό, το τη νέα εποχή των καταστροφών, που συγκρίνει την σημερινή εποχή με την εποχή του 14 με 45, που ήταν βέβαια τα τραγικά χρόνια με την οικονομική κρίση και τον ερχόμενο πόλεμο. This time, however, the first driving force of this crisis, the first dimension of the crisis, is biological. It rises from the way in which capitalism is increasingly disrupting the relationship between human beings and the rest of nature, and indeed destroying nature on a growing scale. Και ο πρώτος λόγος για τον οποίο υπάρχει κρίση είναι ένας λόγος τον οποίο αποκαλώ βιολογικό, δηλαδή αντανακλά το γεγονός ότι το σύστημα σπάει τις φυσιολογικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και φύσης. One obvious example of this is climate change. And I don't need to tell you about that, with the reality of the wildfires every summer, but we see this everywhere, drought right across the Mediterranean,
the Rhine shrinking so much that it couldn't transport, allow big boats to travel along it last summer. Όλα αυτά συμβαίνουν σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα και για την κλιματική αλλαγή ιδιαίτερα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσω πολλά παραδείγματα, διότι όλοι είστε απολύτως ενήμεροι και για τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φουτώνουν κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότερο, για τις πλημμύρες, και για την ξηρασία γύρω από την Μεσόγειο όλη την περσινή χρονιά. And of course another manifestation of this process of destruction of nature is the pandemic, which clearly is very much with us, as I can see with how many of you are wearing masks. And this pandemic has been clearly shown by many experts to reflect the way in which the capitalist industrialization of agriculture and the destruction of wild places makes it much easier for dangerous viruses to leap from animal species to humans, as happened with COVID. Επίσης, άλλη εκδήλωση αυτής της καταστροφής, αυτής της σχέσης των ανθρώπων με την κρίση, είναι η ίδια η πανδημία. Βλέπω ότι οι περισσότεροι από εσάς φοράτε μάσκες. Η πανδημία έχουν δείξει οι εμπειρογνώμονες ότι είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα μεταξύ της βιομηχανικής ανάπτυξης της γεωργίας και των ολοένα και λιγότερων φυσικών τόπων. Then the second dimension of the crisis is economic stagnation and instability. What a British Marxist economist has called the long depression. And the latest phase of that is the upsurge in inflation that is taking place in most of the world at the present time. Το δεύτερο είναι, η δεύτερη διάσταση είναι η οικονομική, όπου είναι σαφές αυτή τη στιγμή, όπως έχει αναλύσει και ένας Άγγλος διανοητής, ότι έχουμε μπει σε μια φάση μακράς ύφεσης, αλλά και η ανάλυση του πληθωρισμού στις περισσότερες χώρες αυτή τη στιγμή. Now this inflationary upsurge is caused mainly by the economic disruption during the pandemic and growing global competition for natural gas. This is what has been pushing up prices. But the solution that the central banks have adopted is class war, even though it's nothing to do with workers, the sources of this inflation. In other words, they're increasing interest rates. Their explicit aim of increasing interest rates is to force up unemployment. And by forcing up unemployment, they hope that they will force workers to accept lower wage increases and in that way protect profits. As I say, this is a strategy of class war, which, of course, as I can see from the posters about the general strike this week, workers are resisting here in Greece, also in Britain. There's much resistance to this kind of offensive against working class legislation. Όλη αυτή η οικονομική αναταραχή προέρχεται βεβαίως από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για το φυσικό αέριο μεταξύ άλλων, για την ενέργεια και η λύση βέβαια την οποία επέλεξαν οι κεντρικές τράπεζες από τον κόσμο είναι ο ταξικός πόλεμος, αν και βέβαια δεν έφτανε σε τίποτα οι εργαζόμενοι για την κρίση στην ενέργεια. Ανεβάζοντας τα επιτόκια, ανεβάζουν την ανεργία και θεωρώ ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα ασκηθεί επαρκής πίεση στους εργάτες, στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να αποδεχθούν χαμηλότερους μισθούς, οι μικρότερες αυξήσεις σε βάση περιπτώσει και να προστατεύσουν όσο μπορούν τα κέρδη. Είδα και στις αφήσεις εδώ ότι κι εσείς, όπως και σε άλλα πολλά κράτη της Ευρώπης, υπάρχει μια έντονη επιθυμία αντίδρασης και γενικής απεργίας, έτσι ώστε να αποτύχουν αυτά τα σχέδια. The third dimension of the crisis is geopolitical, growing inter-imperialist rivalries, as the United States
tries to defend its globally dominant position against China and Russia. And the Ukraine war, although it is a conflict fundamentally between NATO on the one hand and Russia on the other, has to be seen in the context of the global conflict between the US and China, because it's China that is the real threat to US hegemony, not Russia, however dangerous and destructive the war is in Ukraine. Η επόμενη διάσταση είναι γεωπολιτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επανεθούν τις κυρίαρχες θέσεις τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος βέβαια μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ κατ' ουσίαν, αλλά παρόλα αυτά όταν το βλέπουμε μέσα στο γενικότερο γεωπολιτικό γίνεσθε, αντιλαμβανόμαστε ότι η πραγματική απειλή την οποία νιώθουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προέρχεται από την Κίνα. And then we have within that context more localized conflicts between sub-imperialisms, regional powers, for example, the kind of tensions that have developed between Greece and Turkey. But you almost must put this in the context of the broader conflicts. Erdogan has been strengthened by the Ukraine war because he's in a strategic position to help both sides, and he's exploiting it. And it's very interesting what happened just a few days ago. Putin announced that he was going to block the export of wheat, of grain from Ukraine via the Black Sea to Turkey. Erdogan forced him to back down. That's an indication of how smaller capitalist powers can be strengthened by the conflicts between the big ones. But of course, this is very dangerous. What does it mean? Arms spending on a massive scale. Greece, it's very notable through the whole period of austerity, the way in which the government protected defense spending and continued to try and build up military power to bring this down. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται βέβαια και όλες οι τοπικές συγκρούσεις, διότι αναδεικνύονται περιφερειακές δυνάμεις, ο ένας νέο υπεριαλισμός και μέσα σε υπό αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και την διαφορά Ελλάδας-Τουρκίας και βλέπετε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συμφέρει τον Ερντογάν και έχει επιτείνει τα φαινόμενα τέτοιων πλευράσεων. Είδαμε ότι όταν ο Πούτιν παρουσιάζει παραχώρησε σε σχέση με την συμφωνία για την εξαγωγή των σιτηρών της Ουκρανίας από την Μαύρη Θάλασσα, ο Ερντογάν παρενέβη και ενδεχομένως εκείνος να κατάφερε να τον μεταφύσει. Αλλά πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός η ανάδειξη περιφερειακών δυνάμεων, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα το οποίο έχουμε δει σαν αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι τις ολοένα και μεγαλύτερες και πιο έντονες πωλήσεις όπλων ανά τον κόσμο, μια πολιτική την οποία έχει ευλαβώς ακολουθήσει και η ελληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Finally, we have the political crisis, and in particular, the global rise of the racist and fascist far right. It's good that Lula won the Brazilian presidential election, but Bolsonaro came frighteningly close to winning that election, thanks to his mobilization of a huge mass base organized by the evangelical churches. And there's a direct relationship between the growing power of the far right and the move towards repression, because their racist scapegoating demands more oppression. More repression. So we have a disgusting creature called Braverman, who's the interior minister in Britain. And she gave a speech recently where she said her dream was to see asylum seekers forced onto planes and flown to Rwanda. She said to start new lives there. But the Rwandan regime is a very brutal one, so it's a horrible thing what she was proposing. It's these
And she is now in charge of the police apparatus, the police and security apparatus in the British state. It's these developments you have to see the growth of the far right as contributing to the increase in repression. Τέλος, υπάρχει μια πολιτική διάσταση, η διάσταση της ακροδεξιάς, που συνεχίζει και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο σε πάρα πολλές χώρες. Βλέπουμε παραδείγματος χάριν την εκλογή του Προέδρου Λούλα και ευτυχώς που εξελέγει, αλλά ο Μπολσονάρο ήταν πάρα πολύ κοντά, χάρη στην τεράστια κινητοποίηση των ευαγγελικών εκκλησιών κατά αυτού και άλλων ενδεχομένως οι οποίοι τον ρώτησαν. Ολόνα και μεγαλύτερη καταπίεση, ολόνα και μεγαλύτερη αλλοιότητα και βλέπουμε αυτή την θαυμάσια κυρία η οποία έχει αναλάβει στη νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου του Υπουργείου Εσωτερικών, η κυρία Μπρέβερμαν, η οποία ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία έκανε καλό να πει στην κυβέρνησή της, στην κυβέρνηση την οποία συμμετέχει, είναι ότι θα ήθελα να βάλει όλους όσους ζητάνε άσυλο, όσους πρόσφυγες ζητάνε άσυλο από την Ρουάντα, να τους βάλει σε ένα αεροπλάνο και να επιστρέψουν στην χώρα τους όπου τους περιμένει ένα θαυμάσιο χαρακτός που οποίο την αλλοιότητα όλοι ξέρουμε, για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή, όπως σας είπα. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα σε σχέση με την ακροδεξιά, με την όλο ένα και πιο έντονη καταπίεση και αλλοιότητα σε επίπεδο πολιτικής ανταγωνισμής. This multiple crisis is the context in which we have to see the growth of repression. The ruling class knows now that there will be more disasters like the pandemic, or the wildfires, or the other environmental disasters that are going on. They want to be sure that they control the response to future disasters. They want the handling of catastrophes to be controlled from the top in the interest of big capital. And they don't want, therefore, any disruptive initiatives from below. Πάρα πολλές μορφές, πάρα πολλά στρώματα λοιπόν για αυτήν την κρίση η οποία επιφέρει αυτήν την καταπίεση όπως έλεγα προηγουμένως ακριβώς διότι η κυρία έχει τάξει και βλέπει ότι έρχονται κι άλλες πολλές καταστροφές και φυσικές καταστροφές και πανδημίες και τα λοιπά και επιθυμεί διακαώς να μπορεί να ελέγξει την απάντηση να μην υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες, λαϊκές πρωτοβουλίες διότι ακριβώς θέλει ο τρόπος με τον οποίο θα εκδηλωθεί την απάντηση το κάθε κράτος να συμβαίνει το πάντα. So, they're giving themselves more repressive powers to deal with emergencies. We live in a permanent state of emergency now. That's true. And they want to restrict capitalist democracy even more than it is already. That's what's going on. That's the logic of this situation. So how do we respond to it? Για να το καταφέρουν αυτό χρειάζονται περισσότερα εργαλεία, περισσότερες εξουσίες και μεγαλύτερη βυθό ότι ακριβώς αυτά που προτείνουν εκείνοι αποτελεί τη μόνη λύση. Κατ' ουσίαν βιώνουμε ένα συνεχές καθεστώς πολιορκίας και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Of course, we have to fight in a very determined way to defend civil liberties. To preserve the existing rights that everyone has under the existing liberal constitutions. But we want much more than that. Because we understand that what we're facing is the crisis of the system. This is a system which is beginning to break down, and the repression is a response to it. A way of trying to manage that breakdown. Βεβαίως και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τις ελευθερίες του ατόμου, των πολιτών, για τις πραγματικά κατευθυνόμενες ελευθερίες στο πλαίσιο των φιλελεύθερων δημοκρατιών, αλλά θέλουμε πάρα πολλά περισσότερα. Γιατί νιώθουμε ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα αρχίσει να σπάει. Και όλη αυτή η καταπίεση και η αλλοιότητα αποτελεί την πρώτη απάντηση
της ίδιας διάγνωσης την οποία κάνει η κυρία Τάξη. And that means we have to fight not simply against the restriction of democracy, we want to fight for a radical extension of democracy. Because as I already said, capitalist democracy is extremely limited. It's, first of all, it's designed to keep people passive. You have the right to vote for one band of robbers rather than another, usually in elections every few years. That's what democracy means in a capitalist society. But above all, it's limited to politics. So we have these huge decisions that are being taken at the minute to impose monetary discipline, supposedly to counter inflation, by the central bank. But the central banks, like the European Central Bank, but all the others, are designed to be unaccountable politically. They say this is a good thing, you know. It's a good thing that Christine Lagarde has never been elected and is not accountable to anyone. And it's the same with the other central banks. But why? These are decisions about the fate of millions and millions of people. Their jobs, their livelihoods, their ability to keep their homes and so on and so forth. Why should these bankers make those decisions? Ευχαριστούμε βέβαια όχι μόνο έτσι ώστε να μην μειωθεί η δημοκρατία, η μειωμένη, η λαγωμένη δημοκρατία στις χώρες μας, αλλά θέλουμε την επέκτασή της. Γιατί ήδη η κατάσταση είναι τέτοια όπου σε αυτά τα καθεστώτα οι πολίτες περιορίζονται σε έναν παθητικό ρόλο, το ξέρουμε τα τελευταία για τα χρόνια. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ μια ομάδα μαφιόζων και μια ομάδα τη Καμόρα κτλ. Αλλά αυτά σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι οικονομικές αποφάσεις, όπως οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών που πλήττουν την δημοκρατία και αφορούν την καθημερινότητα και την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι κεντρικές τράπεζες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, δεν υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο, δεν είναι υπόλοιποι σε κάποιον. Η Κριστίνα Λαγκάρντ δεν εξελέγει από κάποιον. Και αυτό βέβαια τους ευχαριστεί. Αλλά αναρωτιέται κανείς γιατί δεν υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο, στον βαθμό που οι αποφάσεις τους άμεσα πλήττουν τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα πρακτικά όλου του πληθυσμού της Ελλάδας. And I just want to give an example of the kind of power that economic forces have over governments. We had a huge financial crisis in Britain about a month ago that brought down the existing extreme right-wing and extremely stupid Tory government in Britain. The Prime Minister, Liz Truss, had to resign, and she was replaced by a new Prime Minister, etc. So it was a big, it wasn't just a financial upheaval, it was a political upheaval. Now many people think that Andrew Bailey, the governor of the Bank of England, essentially set Truss out by his response to the financial crisis, by limiting it and therefore pointing the finger of blame at her. He was interviewed about this on television the other day, and he said, "I would never mount a coup against the British government." Now, if you have to deny that you're mounting a coup, makes you think, that's how he thinks of it, makes you think, this is, you know, this is a kind of Freudian spin. He's not really denying it, he's confirming it. Δείτε την σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ των τραπεζών και των κυβερνήσεων. Η οικονομική εξουσία σε σχέση με την πολιτική εξουσία. Είδαμε πριν από λίγο μόνο καιρό στο Ηνωμένο Βασίλειο μια τεράστια οικονομική κρίση, η οποία προκλήθηκε από την πολιτική της απελθήσεως του Πρωθυπουργού, της Τράς, που οδήγησε βέβαια την ίδια σε παρέτηση,
αλλά ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η κρίση οδήγησε πολλοί να πιστέψουν ότι ο κεφαλής της Τράπεζας Αγγλίας, ο κ. Μπέιλι, την παγίδευσε. Και μάλιστα έδωσε μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα στην τηλεόραση, όπου του ετέθη το ερώτημα ευθέως. Αν δηλαδή εκείνος τελικά ήταν υπεύθυνος για την πτώση της κυβέρνησης Τράπεζας. Και με γουρλωμένα μάτια είπε, εγώ δεν θα αποτομούσα ποτέ να κάνω κάτι το οποίο θα είναι γεωτραξικόπημα κατά της κυβέρνησης από τον Γαλλιό του. Εμένα μου ήρθε κάπως προηγιανός ο τρόπος του οποίου το εξέφρασε, δηλαδή το αρνιότερο κατηγορός της τιμή του εμφεβαίου. We wanted a democracy that is driven from below and that involves the mass of working people actively shaping their lives. And we want a democracy that isn't just restricted to politics, but that governs the economy. That's a real democracy, an economic democracy where working people are in control. We want a democracy that starts from the workplaces and communities where people live their lives in, and that through power and self-organization from below, shapes the whole of society, not just at a national level, but at a global level. Αυτό το οποίο θέλουμε όμως εμείς, είναι ξεκάθαρο, είναι μια δημοκρατία στη βάση. Οι άνθρωποι εκεί που διαμορφώνουν, μάλλον που διαμορφώνουν τη ζωή τους, να έχουν τον έλεγχο της δημοκρατίας και της οικονομίας. Οι άνθρωποι να ελέγχουν τη δημοκρατία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες τους και την οικονομία τους, στον τρόπο δουλειάς, εκεί που ζουν, και μάλιστα αυτό να διακρινά το εθνικό επίπεδο και αυτό να γίνει παγκοσμίως. We want that that kind of democracy will only develop out of struggle. Out of struggle where working people defend themselves and fight for improvements in their lives. And in order to wage the struggle, develop effective forms of self-organization. And if we have that kind of development out of the struggles that are beginning to happen at the present time, then you can see how we get not just localized democracy in particular workplaces or communities, but a revolutionary democracy that thrusts aside the existing state and takes control of the society. So you can't separate the defense of democracy and the extension of democracy from the struggle against the system and the struggle by working people to maintain and improve their position, to save democracy, to save ourselves from this appallingly destructive system. We need revolution. Σε αυτή τη διαδικασία η δημοκρατία υπερασπίζεται μόνο με αγώνες. Με αγώνες των εργαζομένων, οι οποίοι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, αλλά και θα απαιτήσουν βελτιώσεις και θα καταφέρουν να επιτύχουν την αυτοδιαχείριση σε πολλαπλά επίπεδα. Και εάν δούμε μια τέτοια εξέλιξη από τους σημερινούς αγώνες, θα δούμε ότι τελικά δεν αφορά τοπικά προβλήματα ή την κατατόπιση, καταπίεση, αλλά αφορά μια επαναστατική δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή, εξορισμού, η υπεράσπιση της δημοκρατίας σημαίνει ταυτοχρόνως και μια επαναστατική δημοκρατική διαδικασία, διότι οι άνθρωποι θα ζητάνε περισσότερα. Thanks very much, Colin. Άλεξ Καλίνικος και τον Γιάννη Χαρτζή για τη μετάφραση. Ο λόγος στον Νίκο Διαφαράκη. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Μετά από την ομιλία του Άλεξ Καλίνικος, πραγματικά
δεν ξέρω πόσα πολλά μπορεί να πει κάποιο. Εγώ θα ξεκινήσω με δύο παραμυθάκια. Τα οποία είναι πολύ μικρά γιατί δεν έχουν δράκο. Και ο λόγο που δεν έχουν δράκο είναι γιατί ο ίδιο ο δράκο τα λέει αυτά τα παραμύθια. Το ένα είναι το πολιτικό. Παλιότερα δεν είχαν όλοι ψήφο, είχαν μόνο οι ενήλικες, όσοι ήταν άντρες βεβαίως, και όσοι είχαν επίσης από ένα εισόδημα και πάλι. Αυτό στη συνέχεια άραξε, άρχισαν να δίνονται δικαιώματα όλο ένα και σε περισσότερο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Κάποια στιγμή μετά από πολλά που γίνανε πολύ μεγάλοι αγώνες, καταφέρανε και βάλανε και τις γυναίκες μέσα. Στην Ελλάδα η γυναικεία σύμβρος είναι περίπου 60-70 χρόνια που έχει δοθεί και βεβαίως πλέον μπορείς να ψηφίσεις άμα είσαι πάνω από 18, πάει για 16 και ακόμα και αν δεν έχεις καθόλου περιουσία. Άρα λοιπόν γιατί φωνάζεται, στην πραγματικότητα είναι η βούληση του κυρία Πουλαγούδη η οποία ψηφίζει και η οποία αποφασίζει τι γίνεται. Αν κάποιοι είναι ισλαμοφοβικοί, ξενοφοβικοί, είναι της Ευαγγελικής Εκκλησίας, θέλουν τον Τραμπ, θέλουν τον Λεπέν, θέλουν κάθε φασίστα που κυκλοφορεί. Αυτό είναι πραγματικά μια εκδήλωση της κυρίας της βούλησης του κυρία του λαού. Αυτό είναι το πρώτο παραμύθι. Το δεύτερο παραμύθι είναι η οικονομία. Η οικονομία, ο καπιταλισμός, η οικονομία της ελεύθερης αγοράς όπως αποδείχθηκε ότι είναι μια οικονομία η οποία λειτουργεί και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτή την οικονομία υπάρχει αυτό που λέγεται η κυριαρχία του καταναλωτή, consumer sovereignty, όπως το λένε οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι. Εκεί στην πραγματικότητα οι πόροι κατανέμονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα τα οποία έρχονται στην αγορά, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι είναι ο καλύτερος δυνατό, καθώς επίσης οι παραγωγικοί στηριστές θα μείνονται πάλι με αυτό που συνεισφέρουν στην παραγωγική διαδικασία. Αν οι μισθοί των εργαζομένων δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν, αυτό δεν οφείλεται προσωπικώς ότι ο καπιταλισμός είναι ανάλυτος, αλλά όπως είναι φυσικά από την εκδοχή του Theory of Wages, είναι ότι η δουλειά τους αξίζει πραγματικά τόσο λίγο. Άρα λοιπόν η οριακή παραγωγικότητα των εργαζομένων είναι τέτοια που καλώς ή κακώς δεν προσφέρουν τίποτα παραπάνω, αλλά δεν μπορούμε να τις αμύξουμε όσο θα αμυθεί ο κάθοχος του παραγωγικού συντελεστή κεφάλαιας. Και το θέμα είναι ότι αυτά τα δύο έχουν και δένουν μαζί. Είναι δηλαδή το πολιτικό, η πολιτική έκφραση και η οικονομική έκφραση του ίδιου συστήματος. Βέβαια, όπως είναι πολύ φανερό, όλη αυτή η ιστορία βάζει. Έχει διάφορες τέτοιες, διότι ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε η ψήφος δόθηκε μόνο αφού εξασφαλίστηκε ότι πρόκειται να υπονομευτεί η ίδια. Πριν από 15 χρόνια είχα διαβάσει ένα εξαιρετικό βιβλίο από τα καλύτερα μυαλά της Αμερικής Δημοκρατίας, τον Πολ Μουτ, που λεγόταν η ψήφος πώς κερδίθηκε και πώς υπονομεύτηκε. Εξηγούσε λοιπόν όλους τους αγώνες που γίνανε για να κερδιθεί η ψήφος στην Αγγλία και μετά όλους τους τρόπους που βαθμία ανεπαισθήτως όπως θα λέει. Ο Καβάφης χάθηκε αυτό το πράγμα. Ο λόγος είναι ότι όλες οι προσπάθειες που γίνανε και να πω και κάτι άλλο. Το πρώτο καιρό που ήταν να δοθεί η ψήφος σε μεγαλύτερα εργατικά στρώματα που δεν είναι περιουσία ήταν ο φόβος ότι θα βάλουμε αυτούς οι οποίοι είναι ξυπόλοιποι και μιέχοντες να ψηφίσουν νόμους που θα φοροδοτήσουν αυτούς που έχουν και να τα πάρουν να τα βάλουν στην τσέπη. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια τρομοκρατία στις άρχουσες τάξεις. Μόνο όταν έγινε φανερό ότι είχαν τρόπους να το ρυθμίσουν αυτό με διάφορα μέσα, κυρίως διότι η ολιγαρχία του πλούτου, η οποία ουσιαστικά ελέγχει το οικονομικό σύστημα, ελέγχει με τον ίδιο τρόπο και το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν και βεβαίως ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το φαινόμενο ότι αυτοί που κατέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ στενά συνεδεμένοι με την κυβέρνηση ή επίσης ότι τα ίδια άτομα είναι αυτά τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και κατά μείζοντα λόγο σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Αμερική, την πραγματικότητα παντού ισχύει αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουν βρει διάφορους τρόπους
να υπονομεύσουν τη δημοκρατικότητα και αυτή τη λειτουργική δημοκρατία. Προηγουμένως ανέφερε ο Καλλιέργος την περίπτωση της Λαγκάρντ, η οποία δεν έχει εκλεγεί από κανέναν. Το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΗΠΑ δεν ελέγχεται πολιτικά από την κυβέρνηση ή από το Πρωθυπουργό, είναι κάτι για το οποίο έγινε μεγάλη μάχη να κερδιθεί αυτή η αυτονομία της Κεντρικής Τράπεζας. Θυμάστε παλιότερα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, τον Ζολότα, τον Αρσένη, τον διόριζε για κάθε κυβέρνηση. Μετά λοιπόν φτιάχτηκε μια ολόκληρη ιστορία, την οποία κάποιοι από τους λιγότερους και οι συναδέλφοι μας διδάσκουν στο πανεπιστήμιο, ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς την κυβέρνηση να μην κάνεις αναγκαίες δαπάνες και αυτοκίνητους προορισμούς, άρα την νομισματική πολιτική, είτε τον έλεγχο της ποσότητας του χρήματος, είτε τον έλεγχο του επιτοκίου, πρέπει να την λαμβάνεις σε κάποια άτομα τα οποία είναι υπεράνω πολιτικής. Και ήταν πραγματικά κωμικό να βλέπει κανένας τις προάλλες τον κύριο Πάουελ, τον διοικητή του Ομοσπονδιακού Συστήματος των ΗΠΑ, του ΦΕΔ, να κοιτάζει για τον πληθωρισμό και το πρώτο πράγμα που κοίταζε είναι η αγορά εργασίας. Βλέποντα δηλαδή ότι η αγορά εργασίας έχει μια ανεργία γύρω στο 3,5%, αυτό τον ενοχλούσε. Στην πραγματικότητα τι έλεγε, θα ανεβάσουν τα επιτόκια έτσι ώστε να κάνουν την αγορά εργασίας να πονέσει περισσότερο για τους εργάτες. Παρά το γεγονός ότι στην Αμερική ο κατώτατος μισθός πια δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν δαγκώνει καθόλου, είναι πολύ κάτω από τον μισθό ισορροπίας ακόμα και στα πιο ευκαιριακά επαγγέλματα. Άρα λοιπόν έχει μια πολιτική η οποία είναι καθήλια ταξική. Πολλές φορές δοκιμάσανε την ίδια πολιτική να την περάσουν μέσα από διαδικασίες οι οποίες θα τους έφερε και την κυβέρνηση. Θυμηθείτε το πραξικόπημα που είναι στην Ελλάδα με τον Παπαδήμο. Θυμηθείτε την προσπάθεια που έγινε στην Ιταλία πρώτη φορά με τον Μάριο Μόντι. Ο Μάριο Μόντι, θυμάστε, το έλεγε στους Ιταλούς να μην γίνουμε σαν τους Έλληνες που καίνε τα έπιπλά τους για να ζεσταθούν. Βέβαια οι Ιταλοί κάψανε τον Μάριο Μόντι για να ζεσταθούν. Αλλά στην δεύτερη φάση αυτό που κάνανε ήταν να βάλανε το πράγμα. Τώρα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Από τη μία οικονομία και από την άλλη πολιτική βρίσκονται μπροστά σε ένα σύστημα το οποίο ενώ η θεωρία λέει ότι είναι αρμονικό, ότι είναι, για να χρησιμοποιήσω την αργό των οικονομολόγων, είναι κατά απαραίτητο άριστο. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Και έχει δύο πράγματα. Η νεοφιλελεύθερη απέναση, η οποία είναι κοντά μισό αιώνα, η οποία έχει μπήξει τα ίδια τις άρκες της ανθρωπότητας, έχει καταφέρει να μην μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο με μία προϊούσα πρακτικότητα. Αυτή η σκλήνηση του αυταρχισμού, η οποία είναι προφανής και την ανέφερε για τον Γάλλο Μαρξιστή προηγουμένως ο Καλλιέργος, αλλά είναι τι βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Βλέπουμε δηλαδή έναν αυταρχισμό, ο οποίος πρέπει να πάμε πίσω στη Χούντα για να δούμε κάτι τέτοιο. Και με μία θεοποίηση της αστυνομίας. Το Πανεπιστήμιο αυτό, το οποίο ζητάει χρήματα για να μπορέσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού να σπουδάσουν, όμως γιατί η αστική τάξη καθιστέρει πλέον στο εξωτερικό, αντί να προσλάβουν οι καθηγητές και να δώσουν χρηματοδότηση για τις υποδομές, ο άλλος έπεσε το παράθυρο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αυτό που κάνουν είναι ότι προσλάβουν χίλιους μπάτσους και να φυλάνε τι, αφού ήδη δημιουργήσαν αυτή τη λογική της φτιαχτήκαν από μόνο τους, αυτό το SICAP που λένε στην Αγγλία, ότι υπάρχει ένα κράτος βαθύτητα της ανομίας στην πραγματικότητα. Όπου και να δεις οποιαδήποτε εικόνα της ζωής που είναι μια προϊόν αυταρχικότητα. Και έτσι η ίδια η ελεύθερη δημοκρατία δημιουργεί τον αυταρχισμό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ακριβώς επειδή η ίδια η ελεύθερη δημοκρατία με τις πολιτικές της, οποίες είναι βαθύτητα ταξικές, δημιουργεί μια ανισότητα η οποία έχει κανείς να τη δει σχεδόν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή η έννοια της ανισότητας πλέον σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι σε έναν βαθμό που είναι πρωτόφαντο ιδιαίτερα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που μετά τα 50 εκατομμύρια νεκρούς η εργατική τάξη είναι κάτι να κερδίσει από αυτό και το κέρδισε. Και είναι περίοδος η οποία διέκυζε
μέχρι μέσα της δεκαετίας του 70, ίσως τέλη δεκαετίας του 70, ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και διαλύεται. Ο κόσμος λοιπόν θεωρεί ότι η δημοκρατία δεν μπόρεσε να του δώσει αυτά που έδινε και στην πραγματικότητα αρχίζει και στρέφεται σε πάρα πολύ απλές λύσεις. Παλιά λέγαμε ότι ο αντισημιτισμός είναι ο σχεδιασμός των ηλικίων. Τώρα έχουμε την περίπτωση που η ισλαμοφοβία ή η ξενοφοβία είναι ο σχεδιασμός των ηλικίων. Δεν μπορείς πλέον να γυρίσεις σε εξηγήσεις για τα σοσιαλιστικά κόμματα που θα φέρουν το κάτι διαδοτικό. Οπότε όλο ένα και περισσότερο ο κόσμος στρέφεται σε λύσεις αυτοδεξιών μεγιστών που δίνουν οι λύσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα εύκολες. Τώρα, το πρόβλημα εδώ είναι ότι από τη μία έχεις τον τύπου Στραπ, Λεπέν και παντού Μελώνη στην Ιταλία, Μπολσονάρο, ήταν ουσιαστικά ούτε μια ποσοτία μονάδα. Δεν διέφερε πραγματικά αχρίος αλήτης, απέναντι στο Λούλα, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει αρκετές υποχωρήσεις για να μπορέσει να κερδίσει την ψήφο. Και παρόλο που πέρασε διάφορα βήματα. Και έχεις από τη μέρα λοιπόν μία τάση για έναν εκφασισμό της κοινωνίας, γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση. Από την άλλη, η ίδια η Ελευθερία Δημοκρατία προχωράει στον εκφασισμό και δεν μπορεί να λύσει τα βασικά οικονομικά ζητήματα. Όσο λοιπόν αυτό αυξάνεται, όσο η οικονομία βρίσκεται σε μία ύφεση, η οποία λύνεται με ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το σύστημα οικονομικά βρίσκεται στα πρόθυρα. Αν όχι κατάρρευση, τουλάχιστον μια μεγάλη σύγκριση. Στην Ευρώπη είναι σαφές ότι θα τη δούμε στα επόμενα χρόνια. Πολιτικά προσπαθούμε όλο ένα και περισσότερο να κλείσουμε τις διόδους ακόμα και τις δημοκρατίες της ψήφου κάθε 5 χρόνια, 4 χρόνια, 2 ανάλογα με το τι θα του κάτσει. Βρίσκονται διάφορους θεσμούς οι οποίοι την μπλοκάρουν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι συνθήκες οι οποίες έχουν γίνει, Μάστρεχτ, Λισαβόνα κλπ. Μου θυμίζουν λίγο αυτό που ο Τσαράδης λέει Κιούρτο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα στο οποίο μπορείς να μπεις μέσα εύκολα, δίδεις μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά είναι αδύνατο να βγεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βγάλανε το 60% υποτίθεται το χρέος του ΑΕΠ, βγάλανε ένα συγκεκριμένο νούμερο που δεν μπορεί να το ξεπεράσει για το πλεόνασμα, το πρωτογενέ πλεόνασμα, πάλι σε σχέση με το ΑΕΠ. Από πού ήρθαν τα νούμερα, από το πουθενά. Ουσιαστικά τα υπέβαλε η Γερμανία. Και τώρα είναι αδύνατο να επιτρέψει σε μια κυβέρνηση να εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική, την νομισματική πολιτική της, την πήραν από τα χέρια. Και τώρα προσπαθεί κάτι να κάνει ο Μπάιντεν στην Αμερική και του λέει ο Πάουελ, όχι, εγώ θα αποφασίσω την νομισματική πολιτική για να ρίξω τον πληθωρισμό με το ταξικό μου μαχαίρι. Άρα λοιπόν έχεις μια κρίση η οποία έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Ο Καλύπτος ανέφερε το πρόβλημα που υπάρχει με την κλιματική αλλαγή. Το τελευταίο τέτοιο του Economist μιλάει ότι το 1,5% 1,5% βαθμός Κελσίου είναι πλέον ανέφικτο και πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό και να βρούμε κάποιες καινούριες λύσεις. Πριν από 10 χρόνια, όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, λένε ότι αυτό είναι ένα καλαμπούρι και μόνο κάποιοι γραφικοί μιλάνε για την κλιματική αλλαγή. Τώρα το βρίσκουμε μπροστά μας. Έχουμε φωτιές. Έχουμε την αλλάζει όλο το τοπίο στη Μεσόγειο. Ο Ρήνος να είναι ένα ποτάμι το οποίο δεν μπορεί να το διαπλέουν τα πλοία διότι έχει γίνει ρηχός. Αυτό πλέον είναι τόσο φανερό και όμως το καπιταλιστικό σύστημα δεν έχει τους τρόπους εκείνους μέσα από τους οποίους θα μπορέσει να το λύσει. Και βεβαίως η περιβόητη συνεργασία του είναι μια δημοκρατία η οποία είναι ανάπηρη. Γιατί ούτε είναι στο επίπεδο το πολιτικό, ούτε είναι στο επίπεδο το κοινωνικό, αλλά είναι ουσιαστικά ένα σου επιτρέψει να διαχειριστεί την αυτοκαταπίεση σου. Πώς εξηγούνται λοιπόν τα δύο συστήματα, το πολιτικό και το κοινωνικό, διαπλέγονται. Η κρίση πολιτική είναι συστημική κρίση, είναι μια κρίση η οποία δεν μπορεί παρά να είναι συστημική και βεβαίως το βαθμό που το παρόν οικονομικό σύστημα εξακολουθεί και υπάρχει, θα υπάρχει και οικονομική και πολιτική κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Να δείτε συγγνώμη και σύντροφοι ότι πήραμε μια πολύ καλή εικόνα από τους εισηγητές για την πολύπλευρη κρίση που συγκλονίζει το σύστημα σε παγκόσμια κλίμακα. Είμαστε στο σημείο που πλέον ο όρος πολύπλευρη κρίση ή πολυκρίση έχει καθιερωθεί. Χρησιμοποιείται όχι μόνο από την αριστερά, όχι μόνο από τους μαρξιστές, για να ξεκινήσω από την αφετηρία που ανοίξαμε το δρόμο σε αυτή την αντιμετώπιση, αλλά έχει γίνει κοινός τόπος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ως ένα βαθμό και στα κόμματα. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας να δικαιολογήσει το τι κάνει καθημερινά, έχει τη δικαιολογία ότι αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες κρίσεις, πολλές κρίσεις, επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Και όμως προσπαθούμε και καταφέρνουμε και τις αντιμετωπίζουμε. Γιατί οι κρίσεις είναι εξωγενείς, είναι εξωτερικά φαινόμενα. Δεν έχουν να κάνουν με το σύστημα, πολύ περισσότερο δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτές τις πιέσεις που έρχονται απ' έξω και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από κρίση σε κρίση ανταποκρίνεται στα καθήκοντα. Αυτή είναι η προσπάθεια με την οποία χειρίζονται αυτήν την κατάσταση δίπλα στην καταστολή, δίπλα στις επιθέσεις, δίπλα στην αστυνομία, δίπλα στην ΕΕΠ, δίπλα σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά, υπάρχει η προσπάθεια εξοραϊσμού της αντιμετώπισης και αυτό φτάνει ακόμα περισσότερο όταν φτάνουμε στα ζητήματα της πολιτικής κρίσης. Εκεί υπάρχει άρνηση. Πολιτική κρίση δεν υπάρχει. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι συμπαγής. Χρειάστηκε να διαγράψει και κάνα δυο σκανδαλιάριδες βουλευτές. Αλλά αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι γρήγορα πράγματα. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Και νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε σε δύο ζητήματα μέσα σε αυτήν τη συνολική εικόνα. Το ένα έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της άρχουσας τάξης πίσω από αυτήν την επιφάνεια το ότι ο Μητσοτάκης τα έχει όλα υποέλεγχο. Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα στις πολλές διαστάσεις της κρίσης υπάρχει η πολιτική κρίση και πίσω από την πολιτική κρίση υπάρχει μια άρχουσα τάξη η οποία είναι διχασμένη. Χρειάζεται δηλαδή στην εικόνα αυτήν των πολλών διαστάσεων της κρίσης να σταθούμε στο ότι δεν είναι αυτονόητες οι απαντήσεις από τη δικιά τους την ώρα. Δημιουργούνται συνθήκες όπου διχάζονται στο πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Και αυτό ισχύει για σχεδόν όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε από την οικολογική κρίση. Υποτίθεται ότι η απάντηση με μεγάλη συνένεση, γιατί έκανε συνδιάσκεψη ο ΙΕ για το κλίμα και συμφώνησαν όλοι ότι για να πετύχουμε τους στόχους χρειαζόμαστε να δώσουμε προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πού είναι αυτή η προτεραιότητα σήμερα? Σήμερα η προτεραιότητα είναι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή του πετρέλαιου. Βγήκε ο Biden και μάλωσε τη Σαουδική Αραβία διότι δεν φροντίζει να ανεβάσει την παραγωγή του πετρέλαιου. Και πέρα από τα λόγια των πολιτικών, είναι η πράξη, βλέπουμε όλες τις
πολυεθνικές της ενέργειας να τρέχουν και να ανταγωνίζονται σκληρά για το οποίο θα καπαρώσει όχι μόνο τις υπάρχουσες παραγωγές και θα εξασφαλίσει ότι έχει τον έλεγχο μεγάλου μερίδιου της αγοράς, αλλά ότι θα επεκτείνει τις εξορίξεις σε νέα πεδία και για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο. Το τι από τα δύο έχει προτεραιότητα δεν είναι ένα αφηρημένο ζήτημα. Υπάρχουν τμήματα της άρχουσας τάξης που λένε ότι πρέπει να επιμείνουμε στην κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υπάρχουν τμήματα τα οποία λένε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα οποία έχουμε επενδύσει και τι έχουμε στηρίξει στις γνωστή στη βιομηχανία ενέργειας που στηρίζεται στα ορυκτά κάψιμα. Προφανώς αυτό ισχύει και για την ελληνική περίπτωση. Ο Μητσοτάκης μας είχε τρελάνει ότι είναι πρωτοπόρος της πράσινης μετάβασης. Αλλά ταυτόχρονα όμως δεν θα αφήσουμε τον Ερντογάν να κουμπίσει φυσικό αέριο και πετρέλαιο που βρίσκεται στα νότια της Κρήτης, στα ανατολικά της Ρόδου, για να μην μιλήσουμε για το Αιγαίο που έτσι κι αλλιώς είναι ελληνική λίμνη και το έχουμε καπαρώσει. Υπάρχει αυτή η διχογνωμία και μεταφέρεται σε πιο σκληρά πράγματα. Στο θέμα του πολέμου. Στο θέμα του πολέμου. Δεν είναι ενιαία η άρχουσα τάξη για το πώς θα εξασφαλίσει τα καλύτερα ανταλλάγματα για τον εαυτό της μέσα στις σημερινές συνθήκες που έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία που καθορίζει και όλες τις επιμέρους διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Καθορίζει και την ελληνοτουρκική διαμάχη. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγει η Ελλάδα κερδισμένη από αυτή τη συγκυρία? Να πάμε για διάλογο με την Τουρκία, γιατί έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε την Αμερική με το μέρος μας, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το μέρος μας, έχουμε μεγάλες συμμαχίες διεθνούς δικαίου που κατοχυρώνουν τα ελληνικά συμφέροντα. Άρα πάμε για διάλογο, θα βγούμε κερδισμένοι. Και υπάρχει από την άλλη μεριά ο Σαμαράς που βγήκε προχτές και λέει διάλογο με ποιον, με τους πειρατές, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει λύση μέσα από διάλογο. Δεν είπε ότι η λύση έρχεται με τον πόλεμο, αλλά ήταν σαφές το τι εννοούσε. Είναι άλλο ένα στοιχείο που η άρχουσα τάξη δεν είναι ενιαία. Δεν είναι ενιαία και στο θέμα της οικονομίας, που παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο από ότι τα δύο προηγούμενα, στη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Το ότι είναι διχασμένη για το θέμα της οικονομίας. Προφανώς το ακραίο παράδειγμα είναι η Βρετανία. Είναι η χώρα στην οποία η κυβέρνηση με την Κεντρική Τράπεζα βρεθήκανε να συγκρούονται. Κέρδισε η Κεντρική Τράπεζα, η Πρωθυπουργός έγινε των 44 ημερών, η νέα Θάτσερ που θα κυβερνούσε άλλα 10 χρόνια όπως η Θάτσερ. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Αλλά το στοιχείο όμως αυτό, το στοιχείο του διχασμού στην άρχουσα τάξη για το ποια είναι η πολιτική με την οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οικονομικά σε αυτή τη συγκυρία. Είναι η πολιτική της ανόδου των επιτοκίων, άρα της επίθεσης στους μισθούς, που έχει αυτή την ταξική διάσταση και τη θέλει όλη η άρχουσα τάξη, αλλά όμως κάνει πιο δύσκολο και τον δανεισμό. Κάνει δύσκολο τον δανεισμό των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ανάγκη από δανεισμό, γιατί βρίσκονται σε κατάσταση να είναι επιχειρήσεις ζόμπι μετά από 10 χρόνια από την κρίση του 2010-2011. Οι εταιρείες για να επιβιώσουν χρειάζεται να δανείζονται, αλλά οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να κάνουν τα δάνεια ακριβότερα. Και οι κυβερνήσεις χρειάζονται να δανείζονται, γιατί αυτές επιδοτούν τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιχειρήσεις ζόμπι.
Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να δανείζονται, διότι κάνουν κύμα εξοπλισμών τεράστιο. Τεράστιο. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης με τα Ραφάλ και όλα αυτά. Είναι η Γερμανία του Σόλτς με 100 δισεκατομμύρια ουσιαστικά για πολεμικές δαπάνες ξαφνικά μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Άρα η αντίφαση ανάμεσα στο ότι επιχειρήσεις και κράτη έχουν ανάγκη από περισσότερο δανεισμό, αλλά οι κεντρικές τράπεζες λένε ότι ο δανεισμός θα είναι ακριβότερος, διότι πρέπει να βάλουμε τους εργάτες να πληρώσουν τον πληθωρισμό. Είναι μια αντίφαση η οποία μπορεί να παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις, όπως είδαμε στην περίπτωση της Βρετανίας. Προφανώς θα ισχύουν και για την ελληνική περίπτωση. Άρα, έχει σημασία να στεκόμαστε σε αυτές τις πλευρές. Αντιμετωπίζουμε επιθέσεις περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών και καταστολής, αλλά ο αντίπαλος δεν είναι πανίσχυρος. Έχει τη δική του κρίση, που εκφράζεται ακριβώς με το ότι είναι διχασμένη και μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις που ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν τις σταθερές κυβερνήσεις που μπορούν να εφαρμόσουν την όποια πολιτική. Η πολιτική κρίση είναι η διάσταση μέσα στην πολυδιάστατη κρίση του συστήματος που αποκτάει κεντρική σημασία για την αριστερά. Η πολιτική κρίση είναι αυτή που φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις ταξικές ανισότητες, την ταξική πάλη, τις συγκρούσεις για όλα τα αιτήματα, για τους μισθούς, για τις δουλειές, για τα συνδικάτα και πάει λέγοντας, αλλά για τα πολιτικά ζητήματα. Φέρνει στο επίκεντρο, είτε το θέλουν είτε όχι, το ζήτημα ποιος ελέγχει το κράτος. Αυτό σημαίνει πολιτική κρίση. Ποιος κάνει κουμάντο. Και αυτό είναι μια τεράστια εξέλιξη. Είναι μια τεράστια πρόκληση για την αριστερά, που σε όλες τις διαστάσεις της κρίσης χρειάζεται σε αυτό να είναι στο κέντρο. Γιατί εδώ ανοίγουν τα ζητήματα πραγματικά. Πώς παλεύεις για να αντιμετωπίσεις την πολιτική κρίση? Ποια είναι η έξοδος από την πολιτική κρίση? Παλεύεις για τη δημοκρατία. Πώς παλεύεις για τη δημοκρατία? Υπάρχει δρόμος να διαχωρίσεις την πάλη για τη δημοκρατία από τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης? Δυστυχώς, από τη ρεφορμιστική αριστερά, η απάντηση είναι ναι. Μην μιλάμε για τις διεκδικήσεις μας, μην μιλάμε για την οικονομία, μην μιλάμε για τα προβλήματα. Πρέπει να μιλήσουμε για να σώσουμε το κράτος δικαίου. Το είδαμε στην καμπάνια του Λούλα, στη Βραζιλία. Το βλέπουμε στο Τσίπρα. Εδώ θα πάμε για εκλογές και το ζήτημα των εκλογών είναι θα πάμε για εκλογές σε καθεστώς υποκλοπών. Προφανώς είναι θέμα να μην πάμε σε κατάσταση όπου οι υποκλοπές νομιμοποιούνται. Αλλά θα υπάρχει η σύνδεση ανάμεσα στην πάλη για την δημοκρατία με τα εργατικά αιτήματα για τις δουλειές, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για όλα αυτά. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπαίνουν στη συζήτηση, μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη και συνολικεύονται σε ζητήματα στρατηγικής. Τι είναι το κράτος? Είναι ένα ουδέτερο εργαλείο? Αρκεί να κερδίσουμε τις εκλογές με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και αν το πρόγραμμά μας το ερώσουμε για να αναδείξουμε τις πλευρές, να σώσουμε το κράτος δικαίου και μετά θα δούμε τι θα γίνει και με τις διεκδικήσεις σας. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα εδώ την επόμενη περίοδο και γι' αυτό το σημερινό μονοήμερο της συντρόφισσας έχει στο κέντρο το να είμαστε καθαροί για τις επαναστατικές απαντήσεις, τη μαρξιστική παράδοση, τη λενινιστική παράδοση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είναι η στιγμή που έχουμε ανάγκη, η αριστερά έχει ανάγκη αυτές τις απαντήσεις. Αν δεν καταφέρει να συγκροτήσει
την καθημερινή πολιτική της παρέμβαση. Με βάση αυτή την παράδοση, οι οποιασδήποτε επιτυχίες είναι επιχείλειες. Μέσα σε συνθήκες πολυδιάστατης κρίσης και πολιτικής αστάθειας, δεν αρκεί μια στρατηγική να νερώσουμε το πρόγραμμά μας για να καταφέρουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Χρειάζεται μια στρατηγική που βάζει τα ζητήματα που αναδεικνύονται στο κέντρο και στηρίζεται σε αυτή την επαναστατική παράδοση. Θα ακούσουμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που θα μας συζητούν στις υπόλοιπες συζητήσεις της μέρας, αλλά πιστεύω ότι η σημερινή ημερίδα, το σημερινό μονοήμερο, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Η επαναστατική αριστερά μπροστά δείχνει τον δρόμο για το πώς η αριστερά μπορεί να νικήσει μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Καρκάνα. Περνώντας τη διαδικασία της συζήτησης, να πω ότι ο χρόνος της τοποθετήσεως σας είναι 4 λεπτά ή τις ερωτήσεις. Πρώτος, ο μελητής, ο Τάκης.